Δεν ονομαστείτε καθηγητέ, διότι ένα είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από σας θέλει είστε υπηρέτη σα. Ώστις δε υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί και ώστις ταπεινώσει αυτόν θέλει ψωθεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα του σημερινού κηρύγματος. Πρόσεξε μην ονομαστείς, μην πει ότι είμαι διδάσκαλος. Πρόσεχε, μεγαλύτερα κατάκρισης. Δεν είσαι διδάσκαλος. Ένα είναι ο δάσκαλός μας, ο Ιησούς Χριστός. Όλοι εμείς τι είμαστε, αδελφοί εν Χριστώ Ιησού. Και κανένας μην ονομάσει πατέρα του, οποιονδήποτε επί της γης. Τι φοβερό είναι αυτό που κάποιες θρησκείες λένε πάτερ, πάτερ, πάτερ τους ανθρώπους. Και ο λόγος του Θεού λέει κανένα μην ονομάσετε πατέρα σας επί της γης. Γιατί ένας είναι ο πατέρα σας, ο ουράνιος. Και μην ονομάστε καθηγητή σας, καθηγητέ μην ονομαστείτε, δηλαδή ένας είναι ο δεν καθοδηγείς εσύ κανέναν, μη γέννητο. Ο Κύριος καθοδηγεί όλους εμάς, καθέναν ξεχωριστά, διότι ένας είναι ο καθοδηγητής μας, ο Χριστός. Και τώρα το συμπέρασμα. Ο μεγαλύτερος από ο όποιος θέλει να είναι μέγας, δούλος, ε, υπηρέτης πάντων να ονομαστεί και όποιο θέλει να είναι πρώτος, δούλος πάντων να γίνει. Ο μεγαλύτερος από εσά να είναι υπηρέτη σα και η αιτία. Όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Με αυτή λοιπόν τη λογική αγαπητά μου αδέρφια, να σηκωθούμε τώρα.